Η πρώτη επίσημη επίσκεψη του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από το 1988 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ο Πάπας Φραγκίσκος ο Πρώτος έφτασε ευθυμερών στη γαλλική πόλη προκειμένου να μιλήσει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Το Ιόνιαν ήταν το μοναδικό ελληνικό περιφερειακό δίκτυο το οποίο βρέθηκε στο Στρασβούργο προκειμένου να καλύψει την ιστορική αυτή επίσκεψη. Χιλιάδες οι δημοσιογράφοι καθώς και τα τηλεοπτικά δίκτυα τα οποία καλύπτουν σήμερα εδώ στο Στρασβούργο την άφιξη του αρχηγού της Καθολικής Εκκλησίας, του Πάπα Φραγκίσκου του Πρώτου. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ αυξημένα, οι δημοσιογράφοι είναι στις θέσεις τους, οι κάμερες παντού. Ζωντανές μεταδόσεις από την άφιξή του στο αεροδρόμιο μέχρι και την είσοδό του στο χώρο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker και του Κολεγίου των Επιτρόπων, του Πρωθυπουργού της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy, ο Πάπας Φραγκίσκος απίφθινε μήνυμα ενότητας και ελπίδας στους Ευρωπαίους πολίτες, κάνοντας παράλληλα αναφορές στα δομικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που βεβαίως δεν μπορεί να αποτελέσει είτε αντικείμενο εμπορίας είτε ανταλλαγής. Εσείς ως κοινοβουλευτικοί καλείστε να επιτελέσετε σημαντικό έργο, έστω και αν μερικές φορές μπορεί να φαρεί ανώφελο. Εσείς θα πρέπει να λάβετε υπόψεις, να αναλάβετε την τροτότητα, την ευαλωτότητα των λαών και των ανθρώπων. Θα πρέπει να βοηθήσετε με δύναμη αλλά και με τρυφερότητα αυτούς τους ανθρώπους. Η προετοιμασία στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν πυρετώδης, ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πάπα. Χιλιάδες αστυνομικοί έλεγχαν τα πάντα στη διαδρομή που ακολούθησε ο Ποντίφικας, ενώ ακόμη και οι ειδικές δυνάμεις ασφαλείας περιπολούσαν στα παρακείμενα ποτάμια. Στην είσοδο του Κοινοβουλίου είχε στρωθεί ένα κόκκινο χαλί που οδήγησε τον Πάπα στην αίθουσα συνενδιάσεων της Ολομέλειας. Ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε πάρα πολύ αναλυτικά στο θέμα της μετανάστευσης, στο θέμα των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι πνίγονται στη Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντάς την συγκεκριμένα ως ένα απέραντο νεκροταφείο. Ένα ζήτημα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να βρεθούν άμεσα λύσεις. Μην ξεχνάμε ότι Επίτροπος στην Επιτροπή Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο Έλληνας Δημήτρης Αβραμόπουλος, τον οποίον συναντήσαμε εδώ στο Στρασβούργο και μας υποσχέθηκε ότι το επόμενο δεκαήμερο θα κάνει δηλώσεις στο κανάλι μας προκειμένου να μας ενημερώσει αναλυτικά, δεδομένου ότι είναι πρώτες μέρες και είναι σε περίοδο αυτή τη στιγμή ενημέρωσης, καθώς επίσης και συναντήσεων, σημαντικών συναντήσεων για το καυτό αυτό ζήτημα. Το Ιόνιαν μετέδωσε στη Δυτική και Νότια Ελλάδα όλα όσα έγιναν στο Στρασβούργο, με συνεχείς συνδέσεις κατά τη διάρκεια του προγραμματός του, ενώ Έλληνες ευρωβουλευτές μίλησαν στην κάμερα του Ιόνιαν για θέματα που απασχολούν την ελληνική πραγματικότητα σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ευρώπη, με συνεντεύξεις οι οποίες θα προκαλέσουν αίσθηση και θα μεταδοθούν μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού.